Όχι απλά αισιόδοξοι, αλλά σίγουροι για νίκη της Εθνικής Ελλάδος στο σημερινό κρίσιμο μάτς εμφανίζονται οι καβαλιώτες που περιμένουν πώς και πώς τη στιγμή που θα ξεκινήσει το μάτς εναντίον των Γερμανών για το Euro. Τα πυρά όλων συγκεντρώνει η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αφού οι πολίτες περιμένουν από την ελληνική ψυχή των ποδοσφαιριστών μας την εκδίκηση για όσα δεινά προκάλεσαν οι Γερμανοί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Όλοι είμαστε μέσα στην αγωνία, όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τα καλύτερα για την πατρίδα, τα καλύτερα. Να νικήσει η Ελλάδα. Πιστεύω... Δεν παρακολουθούμε αυτό. Ποδόσφαιρο δεν παρακολουθούμε, όλοι είμαστε ξεσηκωμένοι. Πιστεύετε ότι έχει πολιτική χρειά το μάτς? Έχει, βέβαια έχει. Έχει, γιατί μας έστειψαν πολύ. Έχει, βέβαια. Θέλουμε να νικήσουμε, να μπούμε στη Μέρκελ, τα μάτια της Μέρκελ. Και τους Γερμανούς που τόσα είπαν για μας. Μας πλήγωσαν. Πολιτικοί μας ήταν, φυσικά δώσαν δικαιώματα, αλλά θέλουμε πάρα πολύ να νικήσουμε. Όλοι να το παρακολουθήσουμε. Όλοι. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες που δεν παρακολουθούσαμε άλλη φορά. Ο γερμανικός τύπος μιλάει με πολύ υποτιμητικά λόγια για την ελληνική ομάδα. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να τους πεισμώσει και να τα καταφέρουμε τελικά. Να καταφέρουμε τι? Να τους πεισμώσει, σε τι είναι να τους πεισμώσει? Να τους κερδίσουμε. Α, ναι, αυτό θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε. Να μπούμε στα μάτια τους, γιατί πολλά είπαν για μας. Μας πλήγωσαν πολύ την περηφάνεια μας. Έτσι δεν είναι? Ίσως ναι, ίσως όχι. Ανάλογα όπως το παίρνει ο καθένας. Θα θέλατε να μπορούσαμε να κερδίσουμε τους Γερμανούς? Θέλω. Θέλω. Θα ήταν μια ψυχολογική ανάταση για τον Έλληνα. Βέβαια. Είναι αισιόδοξοι. Θα τους διαλύσουμε τους Γερμαναράδες. Να μάθουν να μιλάνε τόσο υποτιμητικά για την Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να μην έχει, αλλά είναι, θα παίξουν σαν ήρωες. Θα παίξουν με πάθος και θα τους κερδίσουμε. Εσείς πιστεύετε ότι έχει πολιτική χρειά ο αγώνας? Ήδη ο γερμανικός τύπος εδώ και μέρες καταφέρεται εναντίον της ελληνικής ομάδας. Το έχω δει, το έχω ακούσει. Βεβαίως και έχει πολιτική χρειά, διότι αυτοί το δημιούργησαν. Εμείς είμαστε σε αυτό το πράγμα ποδοσφαιρικά. Αυτοί δημιουργήσαν μια έχθρα εναντίον της Ελλάδος. Το οποίο δεν έπρεπε να το κάνουν. Και γι' αυτό θα μας πεισμώσει και θα τους κερδίσουμε. Τα υποτιμητικά λόγια για τους διεθνείς και τον προπονητή μας, πιστεύετε ότι θα τους πεισμώσουν? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Θα πεισμώσουν. Οπωσδήποτε θα τους πεισμώσουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες που έχουν δυσκολευτεί τόσο τα τελευταία δύο χρόνια από τη Γερμανία. Μία νίκη στο ποδόσφαιρο είναι μία νίκη στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να όμως να βοηθήσει ψυχολογικά. Ψυχολογικά οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Όχι ποδοσφαιρικά, ναι. Ποδοσφαιρικά, ναι. Αλλά στην οικονομία μας αυτό είναι άλλη αίτη για την οικονομία. Μόνο ποδοσφαιρικά. Αρκεί να τους κερδίσουμε και να πάνε κάτω. Να πάνε κάτω. Καταρχήν, το μεγάλο μάτς είναι η αεροπορική επίδειξη το απόγευμα. Και μετά έρχονται και οι Γερμανοί. Βεβαίως και είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί να μην είμαστε? Πιστεύετε ότι το μάτς έχει πολιτική χρειά? Το μάτς δεν έχει πολιτική χρειά. Οι άνθρωποι δίνουν την πολιτική χρειά. Βασικά η Γερμανία. Εμάς δεν μας νοιάζει. Εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο και ελπίζουμε στο καλύτερο. Ο γερμανικός τύπος έχει καταφερθεί έντονα εναντίον της ελληνικής ομάδας με άσχημους χαρακτηρισμούς. Αυτό θα πεισμώσει τον Έλληνα, τους Έλληνες, θα τον κάνει να θέλει ακόμη περισσότερο την νίκη? Ο γερμανικός τύπος δείχνει το επίπεδο των Γερμανών. Εμείς θα νικήσουμε γιατί μπορούμε να νικήσουμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να δώσει μια ψυχολογική όθηση στον Έλληνα, έστω και μια ποδοσφαιρική νίκη? Θα ήταν ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα, ειδικά εναντίον της Μέρκελ. Υπέρ αισιόδοξη, υπέρ. Πάρα πολύ. Έκπληξη θέλει να κερδίσει η Γερμανία. εσύ είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο το μάτς, αλλά εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύετε ότι ο αγώνας έχει πολιτική χρειά? Ναι. Όποιος έχει, και κακώς τη δώσαν τέτοια χρειά. Εντάξει, ένας αγώνας ποδοσφαιρικός είναι, δεν είναι... Καλό για μας, γιατί μας το πάρει. Το θέμα είναι να θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Γιατί είναι καλύτερη η Γερμανία. Ελπίζουμε να σου απαντήσουμε με μια θετική, με ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια νίκη μας ένα μήνυμα για τους Γερμανούς ότι ο Έλληνας δεν τα παρατάει. Και μόνο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και πίνουμε καφέ, αυτό είναι μια απάντηση προς την κρίση και στους Γερμανούς γενικότερα. Τώρα, αν καταφέρουμε να κερδίσουμε κιόλας, εννοείται θα είναι
μια πολύ πιο ηχηρή απάντηση στους Γερμανούς. Αν και νομίζω ότι θα έπρεπε την απάντηση να την έχουμε δώσει λίγες μέρες πριν με την ψήφο μας. Δυστυχώς δεν τους δώσαμε αυτό που έπρεπε. Σκορ κάποιος. Έχει κάποιο σκορ. Κοιτάξτε, άμα προηγηθούμε, βάλουμε ένα γκολ, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Θα βάλουμε αρκετούς αμυντικούς και θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Ένα μηδέν θα κερδίσουμε. Ένα μηδέν θα κερδίσουμε με γκολ κάποιο. Ένα μηδέν μας φτάνει. Σαμαράς. Από κανένα κόρνερ. Το μόνο σίγουρο είναι το βράδυ θα είμαστε με Κωνσταντέλες και θα πανηγυρίζουμε.